Γεια σας! Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα είναι ένα θέμα που σε κάθε ζευγάρι έχει φέρει τριβή, έχει δημιουργήσει καυγάδες και έχει κάνει εκείνο να μας παρατήσει σύξυλη σε μια γωνιά του δρόμου και να σηκωθεί να φύγει. Υπάρχουν, αγαπημένοι μου φίλοι, 10 βασικά πράγματα τα οποία δεν πρέπει ποτέ να κάνεις όταν εκείνο σου πει το μεγάλο ναι και σε συνοδεύσει στα καταστήματα και στην αγορά ρούχων. Έχεις δει εκείνο το συγκλονιστικό φόρεμα στο Instagram. Ψάχνεις από εδώ, ψάχνεις από εκεί, μπαίνεις στα site, παίρνεις τηλέφωνα, τα κάνεις όλα αυτά και ξαφνικά βρίσκεις ένα παρόμοιο κάπου στο κέντρο. Ξεκινάς από τις 10 το πρωί που ανοίγουν τα καταστήματα και τελειώνεις στις 8 το απόγευμα. Αυτό, αγαπημένη μου κυρία, είναι λάθος. Έλα, έλα, πάμε! Μην είσαι με τέτοια μούτρα, ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό το πράγμα! Μωράκι μου, έχουμε γυρίσει 300 μαγαζιά. Έχουμε γυρίσει. Αλήθεια σου λέω, προετοιμασία να είχαμε την ομάδα, δεν θα περπατήσει τόσο. Τι να κάνω, αφού δεν έχω βρει εκείνο που θέλω, εκείνο το ένα, το ιδιαίτερο, το μοναδικό, το ξεχωριστό, το τέλειο, και νομίζω πως είμαι αυτό. Και βρίσκεις εκείνο το φόρεμα που σου έχει κλέψει το μυαλό. Μιλάμε, δεν υπάρχει δεύτερο στον πλανήτη. Το κοιτάς και σε κοιτάει, σε φλερτάρει και το φλερτάρεις. Και μπαίνεις στο δοκιμαστήριο και το βάζεις από εδώ, το βγάζεις από εκεί, κάτι δεν σου αρέσει. Αλλάζεις, διαλέγεις ένα άλλο. Φέρνει η κοπέλα το άλλο, βάζεις και εκείνο. Το βάζεις, το βγάζεις, το βάζεις, το βγάζεις. Με τίποτα δεν περνάς αρκετή ώρα μέσα στο δοκιμαστήριο, γιατί το ένα μάτι πρέπει να είναι πάντα έξω. Τέλειο. Τέλειο. Τέλεια. Εντάξει, μολυτό μου, πάω να δοκιμάσω αυτά και σε 3 λεπτά είμαι πίσω. Καλά, κοπελιά, είναι τέλειο. Θα λαθεί να δοκιμάσω γιατί είμαι σε πράσινο χρώμα. Μολυτό μου, κοιμάσαι. Όχι, καλά, κάτι σκεφτόμουν. Έρχομαι, δεν έργο. Όχι, ξέρω. Και τι φταίει, καημένη πολίτρια, τι φταίει, σε ρωτάω, τι φταίει. Τι φταίει εσύ αν έχεις μαλλιώσει το προηγούμενο βράδυ με τον καλό σου και πας το επόμενο πρωί και τις ψήνεις το ψάρι στα χείλη. Γιατί από τη μία εξοργίζεις εκείνον, από την άλλη εξοργίζεις και το μαγαζί το οποίο έχεις επισκεφτεί. Και μετά δεν θα έχεις μπούτερ να ξαναπατήσεις. Θέλω να μου δώσετε αυτό, μου αρέσει αυτό. Για να το δοκιμάσετε. Θεωρείτε ότι μου πάει. Ναι, βέβαια. Ναι. Γιατί μου μιλάει κάπως. Μου μιλάει κάπως. Βλέπεις ότι μου μιλάει κάπως. Νιώθω ότι μου μιλάει κάπως και θα γίνει τώρα δεν θέλω να είναι. Ευγενική είναι η κοπέλα. Μας και τη φλερτάρεις κιόλας. Οι άντρες εκτιμούν πάρα πολύ την αποφασιστικότητα. Όταν λέμε δηλαδή πάρα πολύ, πάρα πολύ. Για να διαφέρεις από τους προηγούμενους, οι οποίες κάνουν μία ώρα να πάρουν μία απόφαση, εσύ τι πρέπει να κάνεις, τι βρε κουτό. Έλα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πρέπει να το δεις και να πεις αυτό είναι. Δεν χρειάζεται να το δοκιμάσω. Αυτό είναι, το ξέρω ότι μου πάει. Να το πάρω, να το πάρω. Τι σου πηγαίνει, σου πηγαίνει. Δεν θα το πάρω. Έχω άλλα 10 ίδια, δεν θα το πάρω. Αλλά τέτοιο δεν έχω, θα το πάρω. Πάρω. Δεν θα το πάρω, Κώστα. Δεν θα το πάρω, όχι, δεν θα το πάρω γιατί αποφάσισα να κάνω λίγο οικονομία. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Ναι. Κάτσε λίγο, περίμενε. Πού? Πάω εγώ να πάρω τα βουνά. Για πάει πάλι πέντε. Μπαίνεις μέσα στο μαγαζί και τη βλέπεις. Είναι πολύδρια και είναι κούκλα η αλήθεια είναι. Τώρα που τα λέμε οι δυο μας, ζηλεύεις και αυτό σου δημιουργεί μια νευρικότητα απέναντί της και ό,τι και να σου πει σου φαίνεται μια ξινό, μια στραβό, μια περίεργο, μια δεν θέλεις και της ψήνεις το ψάρι στα χείλη. Θα βάλω το ροζ. Θα μου πηγαίνει και αυτό. Ναι. Θα μου πηγαίνει και αυτό. Μου πηγαίνουν όλα δηλαδή. Όλα σας πάνω. Πού είστε κούκλα. Μυρουνεύεται. Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα που αγαπάω και λατρεύω, ζηλεύω. Τελικά δεν μ' αρέσει τίποτα. Και περισσότερο δεν μ' αρέσει ο τρόπος σας. Τα λεπτά, τα λεπτά, ποιος θα ανακάλυψε, τα λεπτά. Υπάρχει μια κατηγορία γυναικών που όταν πηγαίνουν για ψώνια με τον καλό τους, περιμένουν εκείνους να κάνει την κίνηση σαν πρίγκιπα, σαν βασιλιά, θα το λυπούσα να πω, και να πάει στο ταμείο και να πει όχι, 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 θα το πληρώσω εγώ, όχι, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, με στεναχωρείς, άσε με να το πληρώσω, μα σε παρακαλώ. Αυτά αγαπημένοι μου, τα κάνει μόνο ο Christian Grey στις 50 αποχρώσεις του γκρι. Αυτά θέλουμε. Σήκω. Ναι. Κάτσε μόλι που πήρε η κολλητή μου που έχω τσιμιλήσει 14 ολόκληρα χρόνια. Μισό λεπτό. Κάντε τι ζέρε. Τι κάνει, βρε κουτό. Ούτε. Βιάσομαι. Περιμένω στο κομμωτήριο. Ωραία, γιατί δεν πληρώνει. Άιντε ρε τσιγκούνι, σπα στο κουμπάρι. Κατερίνα, περίμενα μισό λεπτό. Ναι, παίρνεις την Άρτα και τα Γιάννενα και τα γύρω περίχωρα και πας στο ταμείο και ξάφνου διαπιστώνεις ότι τα χρήματα δεν είναι αρκετά. Δεν τους ζητάς ποτέ, 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 μα ποτέ, 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 να νικά. Νόμιζα ότι πήρα την άλλη τη τσάντα και ξέχασα μέσα το πορτοφόλι. Μήπως έχεις να μου δανείσεις, γιατί μου είχε τώρα για τον δανεισμό, 299 ευρώ. Μικρός ο καφές μας βγήκε. Είσαι το πιο καλό μαγιά του κόσμου. Το πιο καλό μαγιά του κόσμου. Βάλε κι άλλα, κύριε Στέφανε, πληρώθηκα.
Και ενώ τον έχει ξεποδαριάσει, έχουν πονέσει τα κότσια του, έχουν βγάλει παρανηχύρες. Σε εκνευρίζει, σου λέει ο Δόγιος, ενώ τελειώνει το τελευταίο μαγαζί και έχετε συμπληρώσει 8ωρο. Πάμε ρε αγαπούλα μου, εδώ κι εγώ ένα πουκάμισο, εδώ παρακάτω, μια φανέλα της αγαπημένης μου ομάδας, γιατί θέλω να την πάρω. Εδώ πέρα δίπλα έχει ένα κατάστημα πολύ ωραίο, μαθητικά και έχουν βγει τα καινούργια ποδοσφαιρικά. Πάμε μια στιγμούλα να τα δούμε. Εντάξει, forget it, έτσι. Γιατί? Γιατί forget it, ρε Κώστα. Είμαι από το πρωί στη δουλειά, πονάει η μέση μου, πονάνε τα γόνατά μου. Δηλαδή, δεν μπορώ μια μέρα κι εγώ να ξεκουραστώ. Έχω νεύρα, δε μιλιέ με. Το κάνουμε όλες. Φοράμε ένα ρούχο και πάμε μπροστά του και του λέμε, έλα μωρό μου, με παχαίνει. Το είχα καταλάβει εγώ αυτό. Τώρα κοίταξε να δει. Σε βλέπω εδώ και πόσο καιρό, τελευταίο καιρό, δεν με ποθείς. Δεν με θες. Επειδή έβαλα 2 κιλάκια. Αν πει όχι, μωρό μου, δεν σε παχαίνει, θα του πεις. Ο κοριτσάκι μου σε παχαίνει. Όχι, καθόλου. Να, με παχαίνει. Αν νοιαζόσουν λίγο για μένα και αν νοιαζόσουν λίγο για μας, θα έβλεπες ότι με παχαίνει. Αλλά εσύ δεν νοιάζεσαι. Καλύτερα να μην το ρωτήσεις ποτέ. Φαινόμενο είμαι εγώ. Έχεις ψωνίσει όλο το μαγαζί. Και τα έχεις βάλει από πίσω σου και φεύγεις. Και τον έχεις αβαστάσει εκείνον από πίσω να τρέχει. Του λες, έλα μωρό μου, έλα. Δεν είναι σωστό. Πάρε κι εσύ τουλάχιστον μία για να δείξεις καλή θέληση. Μιλάμε, είμαι πτώμα όλη την μέρα. Κράτα! Κράτα πολύ μέση. Κράτα, χαίρεσαι, κράτα. Τσάντα μου, τσάντα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.